Για μία ακόμη φορά, σε συνάντηση μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, βρέθηκε η διοίκηση του Σωματείου Ιδιοκτητών Καφετεριών Ερμής με τους βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης. Από τη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά η πρόθεση των βουλευτών να βοηθήσουν τον κλάδο, παρά το γεγονός ότι η κατάσταση χαρακτηρίζεται εξαιρετικά δύσκολη. Μία νέα είδηση που προκύπτει από την πρόσφατη συνάντηση των φορέων είναι ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη χρηματοδότηση ιονιστών για να μπορέσουν να ανοίξουν τους εσωτερικούς τους χώρους οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν εξωτερικούς. Κύριε Πασίνα, χθες είχατε μία πολύ ενδιαφέρουσα διαδικτυακή συζήτηση στην οποία συμμετείχαν και οι τοπικοί βουλευτές. Τι συμπεράσματα εξήχθησαν, τι ακριβώς συζητήσατε, πού καταλήξατε? Ναι, πραγματικά χθες όλη τη βδομάδα προηγούμενη κάναμε μια επιδιάση με όλους τους βουλευτές και τους τοπικούς της Νέας Δημοκρατίας, του Βουλευτικού Κόμματος. Εκφράσαμε τους προβληματισμούς των συναδέλφων μας και τη δύσκολη κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην εστίαση. Δύο τομείς που κοιτάξαμε και προσπαθήσαμε να τους πείσουμε για την δυσκολία της κατάστασης είναι το ένα ότι το άνοιγμα της εστίασης. Ότι πρέπει να επιδοτηθούμε για την άνοιγμα της εστίασης, γιατί έχουμε πάνω από 10 μήνες κλειστή και με τους τρόπους που μπορούμε να ανοίξουμε, βέβαια, γιατί ακούγονται να τελειώσουν κάποια χρονικό διάστημα αλφα. Και ένα δεύτερο, να λυθεί το κακός πρόγραμμα της περιφέρειας που ήταν έτσι δομημένο, που πολλές επιχειρήσεις, όχι μόνο της εστίασης, όλου του λεμπορίου γενικότερα, πετάχτηκε απ' έξω. Οι βουλευτές είπαν θα κάνουν κάποιες αντίσεις μέσα στην εβδομάδα στην Αθήνα με τους αρμόδιους υπουργούς και πιστεύω ότι θα έχουμε κάποιες θετικές εξελίξεις και πραγματικά και αυτοί, από ό,τι καταλάβαμε, προσπαθούν να βρουν να λύσουν κάποια προβλήματα. Θα έχουμε δηλαδή μια διαφορετική εντός εισαγωγικών ή, εν πάση περιπτώσει, καλύτερη προσέγγιση στα προβλήματα της περιοχής μας λόγω του παραταμένου lockdown, αυτό λένε. Σίγουρα ότι κάνουν προσπάθειες. Το πρόβλημα είναι αν μπορέσουν αυτές οι προσπάθειες να σηκωθούν από την Αθήνα. Εκεί το πρόβλημα. Οι άνθρωποι πραγματικά προσπαθούν και εμείς προσπαθούν, αλλά το δύσκολο είναι ότι δεν βλέπουμε αποτέλεσμα μέχρι τώρα. Και έρχεται το άνοιγμα της εστίασης κοντά, σε ένα μήνα πιστεύω, τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, και θα έχουμε προβλήμα να ανοίξουμε. Το 40% επιχειρήσεων δεν θα ανοίξει, όπως είχαμε προβλέψει, και οι τρόποι που θα ανοίξουμε δεν τους ξέρουμε ακόμα. Να σας δώσω μια είδηση ότι τώρα συζητάμε να βάλουμε ιονιστές στα μαγαζιά μας. Που θα το κόστος αυτό του ιονιστή θα το καλύψει η κυβέρνηση κάποιο τρόπο. Θα είναι ιονιστής ο οποίος θα καλύπτει γύρω στα 140 αρμονικά και θα καθαρίσει την ατμόσφαιρα από τους παθογόνους μηχανισμούς για να μπορέσουν να ανοίξουν και επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές και δεν έχουν χώρους ανοιχτούς. Αυτό ακριβώς.